Εντάξει, όσον αφορά το coach, από την αρχή τον πιστέψανε πάρα πολύ. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι που τον πιστέψανε και τον φέρανε στην ομάδα ξέρανε, είχαν δει πόσο επαγγελματίας είναι. Νομίζω το έδειξε και από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα. Πήρε μια ομάδα στην αρχή με πολλούς μικρούς παίκτες και κατευθείαν μας έβαλε στο κλίμα του τι πρέπει να κάνουμε, το ότι είμαστε σε μεγάλη ομάδα, ότι κοιτάμε πάντα ψηλά, ότι έχουμε στόχους. Και μέσα από την προπόνηση που κάνουμε, νομίζω η προπόνηση είναι πολύ καλή και ο τρόπος που διαχειρίζεται τους παίχτες, ο τρόπος που μιλάει στους παίχτες, ο τρόπος που ξέρει, που βλέπει τα παιχνίδια και τα αναλύει και, ή τους αντιπάλους μας όλους, πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και τους παίχτες προσωπικά και κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή πέραν της εμπειρίας, όσο εντάξει αυτό κερδίζεται με τον καιρό, κατά τα άλλα βλέπουμε αγωνιστικά μπορεί να σταθεί οποιοδήποτε παιδί σε λίγο. Εντάξει, γίνεται μια καταπληκτική δουλειά στις ακαδημίες. Χρόνια τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μια από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Τα παιδιά δουλεύουν σωστά, μεθοδευμένα. Και εγώ αυτά που βλέπω τώρα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά που δεν τα έκανα. Νομίζω ότι είναι πολύ τυχερά που υπάρχουν προπονητές που τους κάνουν κάποια πράγματα που σε άλλες ομάδες, αν ήταν, νομίζω δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν θα είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Και σίγουρα όλα αυτά που οι βάσεις που μπαίνουν στην Ακαδημία και χρόνο με το χρόνο, νομίζω ότι τους βοηθάει πολύ για όταν έρθουν στην πρώτη ομάδα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι, προετοιμασμένοι. Γιατί σίγουρα το επίπεδο είναι διαφορετικό, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, τα τρεξίματα είναι διαφορετικά. Το μόνο που μένει μετά είναι να μπουν σωστά στην ομάδα, να υπάρχει ένα καλό κλίμα που θα τους φέρει πιο κοντά, να τους κάνουν να νιώσουν άνετα. Και νομίζω αυτό έγινε και φέτος, όσα παιδιά ήρθαν νομίζω δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ένιωθαν άνετα. Ήμασταν όλοι, ξέραμε καλά ο ένας τον άλλον και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.